νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τας οδούς της πόλεως πάθης φύσεως οχημάτων και πεζών και κατά την εισηγήσεως της κυβερνήσεως αναστέλλομεν τις διατάξεις των άρθρων 5, 6... Τι σημαίνει αυτό? Μην ανησυχείς, Λένια. Όλη η οικογένεια δεν πρόκειται να πετύχει αυτό που πάνε να κάνουμε. Εδώ μέσα. Κάποια στιγμή θα βγούμε από τα σκοτάδια, Περικλή. Ακόμα δεν μπορώ να κάνω ρήμα με αυτό. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να κρατάμε ζωντανό το φως μες στα παιδιά μας. Αυτό δικό μας σύνθημα δεν ήταν? Και έγινε όλων των Ελλήνων. Ελένη. Τόσο πολύ άλλαξε. Σάχο. Αναζητούμε το Λαύρο Σεβαστό. Είναι μέσα. Θα ακονίσουμε τις ξυφολόγκες στα πεζοδρόμια. Γιατί ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι στο σπίτι μας? Και στη φυλακή να τον βάλουν στο τέλος του Πούκα. Ο Λυκογιάννης δεν είναι αρκετό. Είναι ένας από τους πραξικοπηματίες. Δεν είναι, καρδιά μου. Αν είναι να συλλάβουν τον Λαύρο για όσα πιστεύει, θα πρέπει να συλλάβουν και εμένα. Αλλά να θυμάσαι ότι το κατάφερα. Πρέπει να φύγεις από το σπίτι. Ο Μιλτιάδης έγινε η ασπίδα που μας γλίτωσε. Και η Ανέτ τους ανάγκασε να φύγουν. Και οφείλουμε στη μνήμη τους να μείνουμε όρθιοι. Είναι ένας από αυτούς. Πού είναι τώρα, Ελένη? Κρύβεται. Πού? Να κάνουμε κάτι όμορφο και σωστό με την ευκαιρία που μας έδωσαν. Ο άντρας σου, Ελένη, κατηγορείται ότι είναι μέλος μιας ακραίας κομμουνιστικής οργάνωσης που αποσκοπεί στην ανατροπή της κυβέρνησης και τη δημιουργία χάους στη χώρα. Άκου την ύφη μου, Λαύρο, και καμαρώσε την. Όπως την καμαρώνω κι εγώ. Για όνομα του Θεού, Ζάχο, μην πεις ότι τα πίστεψες. Θα φύγω. Κι αν κρυθεί αθώος, θα φυθεί ελεύθερος. Από ποιους θα κρυθεί? Ο Ακύλας Μεγαρίτης είμαι. Ήρθα να δω το μέρος που χάθηκε ο αδερφός μου. Δεν πέθανε ηρωικά. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο για μας. Μας επιτέθηκε μαζί με την ομάδα του. Όσο φοβόμαστε και σωπαίνουμε, τόσο απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλον. Θέλω να έρθω μαζί σου. Όχι, καρδιά μου. Τώρα θα γυρίσει στο σπίτι. Και πώς θα σωθεί? Και σε λίγες μέρες θα είμαι και εγώ πίσω. Δεν ξέρω. Συγχώρεσα, ναι. Αλλά δεν μπορώ να υπόγραψω για κάτι που δεν είμαι. Τότε θα βρούμε άλλη λύση, καρδιά μου. Θα τη βρούμε. Στορκίζομαι. Δεν είναι όνειρο. Είναι αυτό που θα γίνει μόλις τελειώσει το κακό. Γιατί θα τελειώσει η προκοπή.